όταν σχεδιάζαμε την εκπομπή, από τα πρώτα πρόσωπα που θέλαμε να έχουμε κοντά μας ήταν ο Χρήστος Βολικάκης. Μπορεί να μην γύρισε με το μετάλλιο, αλλά γύρισε ακόμη πιο ψηλά στις καρδιές μας, με όλη του τη συμπεριφορά. Με τη συντριβή που είδαμε στο πρόσωπό του, γιατί ήξερε ότι κουβαλούσε στις πλάτες του τα όνειρα, τις προσδοκίες πολλών Ελλήνων, που τον αποχαιρετήσαμε όχι μόνο με τις ευχές μας, αλλά και με το δικό μας βάρος, που ίσως να το κάναμε και δυσβάστακτο, αλλά όλο αυτό το διαχειρίστηκε με τόση αξιοπρέπεια και τέτοια ανθρωπιά που πραγματικά ανέβηκε στις κλίμακες της εκτίμησής μας. Προέκυψε όμως το μεσοδιάστημα, δηλαδή από τότε που εμείς τον καλούσαμε για την σημερινή πρεμιέρα μας μέχρι σήμερα, μια πολεμική από την ίδια του την οικογένεια, την αθλητική οικογένεια. Ένας πόλεμος με την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, που δεν δίστασε να απαντήσει, δέχτηκε μια επίπληξη, θα μας τα πει. Καλώς τον. Χρήστο. Γεια σας, καλησπέρα, καλή αρχή. Καλησπέρα, καλησπέρα, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα όμορφα λόγια και μα να σου πω, το ξέρεις ότι μας συγκίνησες πάρα πολύ, έτσι. Και δεν μας συγκίνησες με ένα μετάλλιο στο στήθος σου, με ένα δικό σου πανηγυρισμό, γιατί μπορούν να μας συγκινούν και οι ήττες. Και όχι μόνο οι νίκες. Με το πώς κάποιος τη διαχειρίζεται την ήττα του, γιατί η προσπάθεια στην Ελλάδα, η Αμερική έχει ένα πολύ σκληρό μότο που λέει υπάρχει μόνο πρώτος, δεν βλέπουμε κανέναν άλλον. Η Ευρώπη και η Ελλάδα ειδικότερα εκτιμά πάρα πολύ και την προσπάθεια και την ηθική που διατρέχει κάθε προσπάθεια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι σου αντιστοιχούν απόλυτα τα καλά λόγια. Τι έγινε όμως, θα συζητήσουμε, θα πάμε στις αναμνήσεις του Τόκιο. Τι έγινε τις τελευταίες ημέρες, γιατί ήρθε αυτή η επιστολή επίπληξης? Εντάξει, υπάρχει μια προϊστορία σε όλο αυτό. Είχαμε εκλογές, άλλαξε η διοίκηση, όλοι ελπίζαμε πως τα πράγματα θα πηγαίνουν προς το καλύτερο. Αλλά δυστυχώς οι φήμες επιβεβαιώνονται ότι πάμε προς το χειρότερο, δυστυχώς. Κανείς δεν υπολογίζει τους αθλητές. Και μάλιστα με το τελευταίο έγγραφο της επίπληξης που δέχτηκα εγώ προσωπικά, φαίνεται πως θέλουν να βάλουν φήμουτρο στους αθλητές, να μην έχουμε άποψη, να μην μπορούμε να εκφράσουμε την άποψή μας δημόσια. Ζούμε σε μια πολύ δημοκρατική χώρα. Τι είχες ποστάρει, Χρήστο, τι πυροδότησε αυτή την ένταση από την πλευρά της Ομοσπονδίας? Εγώ είχα υπερασπιστεί κάποιους πιο μικρούς αθλητές που τυχαίνει να είναι και από τον δικό μας σύλλογο, από το σύλλογο που ανήκω και εγώ, τον Ποδηλατικό Μηνοβόλος, οι οποίοι είναι με αποτελέσματα, δεν λέμε αερολογής, πρωταθλητές Ελλάδος σε όλα τα αγωνίσματα της πίστας, και ξαφνικά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μαθαίνουμε πως πάει άλλος αθλητής ο οποίος καλός κακός δεν τους είχε κερδίσει στα συγκεκριμένα αγωνίσματα που αγωνίστηκε. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να κάνουμε διαχωρισμούς και το παιδάκι που πήγε είναι πολύ καλός αθλητής, άξιος, και κατά την ταπεινή μου γνώμη και άποψη πρέπει να πηγαίνουν ακόμα περισσότερα παιδιά και όχι να παίρνουν κριτήρια, ακόμα και κριτήρια με χρόνους οι οποίοι ουσιαστικά λένε στα παιδιά μην πάτε καν στο τεστ να αγωνιστείτε, γιατί αυτούς τους χρόνους δεν πρόκειται να τους πιάσετε. Πλέον έχουμε γίνει Αγγλία, κοιτάμε μόνο ποιος θα βγει πρώτος, οι υπόλοιποι να μην τρέξουν καν, αλλά όλα κρύβουν ένα background από πίσω. Οπότε όταν έρχεται αυτό το παιδάκι και μου λέει «Κύριε Χρήστο, μα εγώ κέρδισα 7 πρωταθλήματα Ελλάδος, έπιασα ακόμα και τα όρια που είχαν βάλει, τα οποία ήταν άπιαστα. Για ποιο λόγο δεν είμαι αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και βλέπω»? Και εσύ παρατηρείς κάτι, ότι ακόμη και με δικά τους έξοδα κλείνουν την πόρτα. Λοιπόν, υπήρχαν διαχωρισμοί σε αθλητές, σωματεία, γενικώς. Το θέμα είναι ότι όταν βγαίνω εγώ... Εσύ βλέπεις μια εκδικητική διάθεση πίσω από αυτά, Χρήστο? Όχι, σε καμία περίπτωση. Γιατί λες ότι είχαμε και κάποιες αλλαγές στην Ομοσπονδία και καταλαβαίνω ότι αυτά έχουν και από πίσω ένα πολιτικό φόντο, όπως γίνεται ακόμη και στις εκλογές στον χώρο του αθλητισμού, έτσι. Δεν είναι ότι ξαφνικά η πολιτική απουσιάζει από αυτές τις διαδικασίες. Λέω λοιπόν,
Εγώ θλίβομαι με όλα αυτά, ειλικρινά, γιατί πάμε το άθλημα πολλά χρόνια πίσω. Όταν γίνεται πόλεμος, ένας εσωτερικός πόλεμος έχει ξεκινήσει, κάπως έτσι μπορώ να τον χαρακτηρίσω, γιατί όταν λαμβάνω ένα τέτοιο έγγραφο, το οποίο αναφέρει μάλιστα πως αν δεν συμμορφωθώ, το οποίο οι αναρτήσεις μου είναι δημοσιευμένες 24 και 25 Αυγούστου, όπως αναφέρουν, τις οποίες είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι, μπορεί να τις δει οποιοδήποτε και μπορούν να πιαστούν, γιατί δεν βγήκαμε να βρίσουμε ή να θίξουμε κανέναν. Λέμε την αλήθεια. Αλλά τώρα, αν η αλήθεια ενοχλεί κάποιους, εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Εγώ δεν θα σταματήσω να λέω την άποψή μου. Όπως είπα, ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα. Οι γονείς μου έχουν μάθει να υπερασπίζομαι το δίκαιο και αυτό θα κάνω. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι και για προσωπικό μου όφελος, αλλά για το καλό του αθλήματος, για να πάμε μπροστά. Αλλά όταν δέχομαι ένα τέτοιο έγγραφο ότι αν δεν συμμορφωθώ θα προχωρήσω στην τιμωρία μου και μάλιστα προς παραδειγματισμό των συναθλητών μου, καταλαβαίνουμε πως δεν ξέρω αν ζούμε στη Χούντα και αν αυτό είναι σωστό και δημοκρατικό. Ελπίζω άμεσα να παρέμβει και ο Υφυπουργός και όσοι είναι υπεύθυνοι για το καλό του αθλητισμού, γιατί έχουν γίνει και άλλα περιστατικά με άλλους συναθλητές μου και συνεχίζονται. Θα πάμε και στα υπόλοιπα του καλοκαιριού, αλλά πριν κλείσουμε αυτή την αναφορά, σε αυτή την πολεμική που δέχτηκες από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, πάμε να πάρουμε και το σχόλιο του δικηγόρου σου, του κυρίου Βασίλη Γαλάνη. Γεια σας, κύριε Γαλάνη. Καλησπέρα, κύριε Πολύζο, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Και να πούμε για την ιστορία, στο Βόλο θα την ξέρουν φαντάζομαι αρκετοί, ότι υπήρξε μέλος της δικής σας ποδηλατικής οικογένειας και με πρωταθλητισμό, όχι ερασιτεχνικά, ο Βασίλης ο Γαλάνης, άρα ξέρει και σε όλες του τις διαστάσεις το ζήτημα. Ναι, κύριε Γαλάνη. Όπως είπατε, κύριε Πολύζο, εγώ τον Χρήστο τον γνωρίζω από την τρυφερή ηλικία των 10-12 ετών. Είμαστε φίλοι, ήμασταν συναθλητές, γνωρίζω τα πράγματα που κατά καιρού συμβαίνουν. Είτε σε τέτοια, όλα όχι σε τέτοια έκταση που βλέπουμε αυτό να συμβαίνει σήμερα. Πάντα συνέβαιναν πράγματα στις ομοσπονδίες. Τα ξέρω τα πράγματα και από μέσα και από έξω, και σαν αθλητής και σαν παράγοντας. Εδώ βλέπουμε τώρα μια κατάφορη αδικία εναντίον κάποιων συγκεκριμένων αθλητών, την οποία παραθέτει ο Χρήστος με δεδομένα τα οποία έχει θέσει η ίδια η ομοσπονδία ως όρια πρόκρισης για κάποιους συγκεκριμένους αγώνες. Δεν τηρήθηκαν αυτά που είχε θέσει η Ομοσπονδία. Ο Χρήστος ανέδειξε το θέμα, έχει ένα βήμα, είναι 20 χρόνια παγκόσμιος πρωταθλητής, έχει ένα βήμα, έχει απήγηση στον κόσμο. Η Ομοσπονδία θεώρησε ότι κοινοποιήθηκε το ζήτημα εκτενώς, πήρε έκταση δηλαδή, και ενοχλήθηκε προφανώς. Δεν περίμενε να πάρει τέτοια έκταση στο ζήτημα. Είναι, θεωρώ, απαράδεκτο από μια τοποθέτηση δημοκρατική ενός πολίτη και ενός αθλητή να λαμβάνει μετά μια επίπληξη, μια επιστολή. Έχει τιμήσει τόσα χρόνια το εθνόσημο. Έχει προσπαθήσει, έχει υποκτήσει με έξοδα δικά του. Εντάξει, και του κράτους, της Ομοσπονδίας, δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Καλά, τα κέρδισε με τον πολύ μεγάλο προσωπικό του αγώνα κατόπιν τα έξοδα της πολιτείας. Και της οικογένειάς. Δεν επενδύει συνήθως ο ελληνικός αθλητισμός στον πρωταθλητισμό των άξιων παιδιών της. Βεβαίως μετά όλοι αυτοί πάνε και καπελώνουν τις επιτυχίες. Και να βγάλουμε φωτογραφία αγκαλιά όταν γυρίζουμε τα μετάλλια, ή πρέπει να γίνει μια έκρηξη σαν αυτή που έκανε ένας από τους αθλητές μας, που είπε τα παρατάω γιατί πια δεν μπορώ σε αυτή την άγρια συνθήκη να προπονούμε, για να συγκινηθούν κάποιοι και για να στρέψουν την προσοχή. Έτσι. Ναι, και από ό,τι φαίνεται δεν συγκινήθηκαν. Γιατί μπορεί να είναι άλλη ομοσπονδία της άρσης βαρών που λέτε εσείς, αλλά δεν έχει να κάνει. Είναι μια ομοσπονδία αθλητική. Από ό,τι φαίνεται δεν συγκινήθηκαν οι παράγοντες της ομοσπονδίας συγκεκριμένης. Και με θράσος, εγώ θεωρώ, επιπλήττουν έναν αθλητή. Και να ανοίξω μια παρένθεση σύντομη, ότι υπάρχει και τιμωρία άλλου αθλητή για λόγους οι οποίοι, κατά την άποψή μου και την νομική μου άποψη, την ταπεινή νομική μου άποψη, είναι μετέωροι. Αν ερευνηθούν δηλαδή νομικά και αν προσφύγει ο συγκεκριμένος αθλητής, πιστεύω ότι η τιμωρία η οποία δέχτηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΟΠ είναι μετέωρη. Που την έχει κοινοποιήσει στα social το Χρήστος ο Βολικάκης και αυτή την ιστορία. Αντί λοιπόν να ενεργοποιηθούν και να είναι προς τη θετική κατεύθυνση τα αντανακλαστικά, καταγγέλει κάτι ο Βολικάκης. Αντί να δουν αν αυτό είναι άδικο, πρωτίστως αν είναι αληθινό, που δεν το αμφισβήτησε κανείς, και η επιστολή της
Ομοσπονδίας δεν αφισβητεί την αυθεντιπότητα του. Όχι, δεν αφισβητεί τίποτα. Όχι, δεν και αντί να δει πώς αυτό θα το γυρίσει Τούμπα και θα το κάνει να συμβεί, επιπλήττει τον Βολικάκη που το ανέδειξε. Ναι, ή ακόμα και αν έχει γίνει λάθος. Γιατί ξέρετε, μια ομοσπονδία αποτελείται από διοικητικό συμβούλιο. Έχει τεχνική ακριβώς, επιτροπή, να το διορθώσει το λάθος. Ναι, έχει έφορο του συγκεκριμένου αγωνίσματος. Μπορεί να ήταν λάθος κάποιου. Μπορεί να έγινε μια παράληψη. Παράβλεψη. Είμαστε άνθρωποι. Να βγει, να ερευνήσει το ζήτημα, να γίνει μια εσωτερική διερεύνηση του ζητήματος. Και να βγουν να πούν, όχι κύριε, δεν κάναμε λάθος. Αυτά και αυτά είναι δεδομένα. Όχι κύριε, κάναμε λάθος. Μάλιστα. Δεν είπε κανείς ότι. Τώρα, αυτό που γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί έχει απειληθεί και προφορικά με τιμωρία ο Χριστός, το θεωρώ απαράδεκτο και δεν χωράει στον ανθρώπινο νου. Δηλαδή, ναι. Τι να σας πω. Εσείς πώς έχετε αντιδράσει μέχρι στιγμής σε αυτή την επίπληξη της Ομοσπονδίας, κύριε Γαλάνη? Η αντίδρασή μας είναι μια στάση αναμονής. Mm-hmm. Βγάλαμε μια ανακοίνωση, μια απαντητική στην επιστολή. Νομίζω ότι έχετε λάβει γνώση της ανακοίνωσης. Ναι, ναι, ναι. Πολύ κόσμια. Είμαστε σε στάση αναμονής. Ναι, αλλά μπορεί να σηκώσει ανάστημα ένας παγκόσμιος πρωταθλητής, ένας άνθρωπος που έχει πάει σε 4 Ολυμπιακούς. Δεν το συζητάω. Ένα παιδί που του ψαλιδίζουν τα όνειρα, το κάνουν να παίρνει με σκληρό τρόπο μια απόφαση να φύγει ενδεχομένως αύριο μεθαύριο από το αγώνισμα. Να μην έχει το κουράγιο μια, δυο, τρεις τέτοιες περιπτώσεις να τις άντεξει. Να σας πω ότι κάτι άλλο, με άλλο έγγραφο, στο οποίο ζητά ο Χρήστος και κάποιοι άλλοι αθλητές, οι οποίοι είναι αθλητές εθνικής ομάδας τα τελευταία 18 χρόνια, να μην σας πω έτσι. Ζητάει να προπονηθεί στο Ολυμπιακό Πεδροδρόμιο. Και τίθεται υπό αμφισβήτηση η ιδιότητά του ως παγκόσμιο αθλητή και αθλητή της εθνικής ομάδας από την Ομοσπονδία, λέγοντας ότι δεν ξέρουμε ακόμα αν θα είσαι εθνική ομάδα για να κάνεις προπόνηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένας, εγώ δεν θα το πω άτυπος πόλεμος, αλλά υπάρχει πόλεμος. Δηλαδή είναι προσωποπαγής κατά κάποιον προσώπο. Δηλαδή σίγουρα υπάρχει κάποια σκοπιμότητα. Δεν γίνεται ένα αθλητή ο οποίος είναι τόσα χρόνια και δεν λέει ότι εγώ σταματάω και οι επιδόσεις του δεν έχουν μειωθεί σε σχέση του παρελθόν. Δεν γίνεται να του λες ότι δεν είσαι πλέον εθνική ομάδα και δεν μπορείς να προπονηθείς στο Ολυμπιακό στάδιο. Ευχαριστούμε κύριε Γαλάνη και όταν αποφασίσετε να εγκαταλείψετε τη στάση αναμονής και να περάσετε σε δράση εδώ αναμονής, θα είμαστε για να μην παρεξηγηθώ. Για να τα πούμε και πάλι. Η στάση αναμονής είναι ότι δεν έχουμε κινηθεί νομικά ακόμα. Ναι, αυτό λέω. Όταν θα περάσετε σε δράση λοιπόν θα είμαστε εδώ για να τα δούμε και πάλι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Τώρα Χρήστο, έφυγες με όλες τις ευχές μας, αλλά και ενδεχομένως αυτό που μπορούσε να σου ήταν και δυσβάστακτο βάρος στις προσδοκίες που είχαμε στην πλάτη σου φορτώσει, στα πόδια σου, στο μυαλό σου, στο σώμα σου, όλοι οι Έλληνες, για μετάλλιο. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι εκεί ήσασταν η αφρόκρεμα των αθλητών, έτσι. Όλοι οι αθλητές ήταν ένας και ένας. Αυτοί είχαν προκριθεί μετά από μια πολύ δύσκολη πρόκριση. Την οποία δυσκόλεψε αυτή η απόσταση της μιας χρονιάς. Θέλω να πω, είναι αλλιώς να πας στις μεγάλες διοργανώσεις, να είσαι έτοιμος σωματικά και ψυχικά για πέρσι το καλοκαίρι και να σου πούνε ότι θα το κάνεις ένα χρόνο μετά. Το ένα χρόνο μετά είναι τεράστιος χρόνος, δεν είναι ένας μήνας. Τελικά το αποτέλεσμα και έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, ουσιαστικά ήρθαν τα πάνω κάτω. Αγωνιστήκαμε με όλη τη χρονιά ουσιαστικά με μία μεγάλη διεθνή διοργάνωση. Κάτι το οποίο ήταν πρωτόγνωρο εντελώς για μένα και φάνηκε ότι δεν είχα καθόλου αγωνιστική ένταση, γιατί έχουμε τρέξει με τους συγκεκριμένους αντιπάλους πολύ πιο δύσκολους αγώνες με μεγαλύτερη μέση ωραία ταχύτητα. Και τις περισσότερες από αυτές σήμερα και στα μετάλλια. Τώρα δεν μπορούσα να κάνω κάτι, πραγματικά με μηδέν αγωνιστική ένταση προσπάθησα να παλέψω. Σίγουρα ήμουν αγχωμένος, πιεσμένος, είχαμε αρκετά προβλήματα ειδικά το τελευταίο διάστημα. Αλλά δεν θα μείνω σε όλα αυτά, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Μισό λεπτό, τα προβλήματα που λες ήταν και από εξωγενείς παράγοντες? Ήταν αρκετά προβλήματα που ήδη έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, οπότε δεν μπορώ να κάτσω και να αναφέρω. Άμα ξεκινήσω δεν θα έχει τελειωμό. Τα αφήνω όλα στην άκρη. Πραγματικά ήμουν πολύ στεναχωρημένος και απογοητευμένος και είχα ξεκινήσει να σκέφτομαι τι πρέπει να κάνω, αν θα πρέπει να συνεχίσω ή να σταματήσω. Αλλά ήρθε πολύ γρήγορα, δέχτηκα πολύ μεγάλη αγάπη από τον κόσμο. Κύμα αγάπης δέχτηκες, τσουνάμι αγάπης.
Είναι ξεκάθαρο πως χάρη σε όλη αυτή την αγάπη που δέχθηκα και που όλα τα μηνύματα ήταν μην το βάζεις ποτέ κάτω, είμαστε μαζί σου. Πραγματικά χρωστάω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που με αγαπάνε και με στηρίζουν να συνεχίσω και να μπορέσω να ξανασηκώσω πάλι την ελληνική σημαία ψηλά, γιατί γι' αυτό αγωνίζομαι, αγαπάω την πατρίδα μου, αγαπάω αυτό το όμορφο άθλημα, αν και έχει πάρα πολλά προβλήματα και ουσιαστικά έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα τους Έλληνες ποδηλάτες που πάνε από παντού. Δεν θα το βάλω κάτω για ακόμα μια φορά και θα συνεχίσω και εύχομαι από εδώ και πέρα να χαρούμε πάλι μαζί διακρίσεις και μετάλλια, αλλά το βασικό είναι όλο αυτό το όμορφο ταξίδι που και στα εύκολα και στα δύσκολα έχω ανθρώπους που με στηρίζουν και με αγαπάνε. Αυτό είναι το μεγάλο μετάλλιο για μένα σε όλο αυτό. Τι έχεις μπροστά σου, Χρήστο, τι αναμετρήσεις έχεις? Αποφάσισα να ξαναεπιστρέψω στα αγωνίσματα του sprint, αυτά που έκανα πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο. Έχω ξεκουράσει 4 χρόνια τη μέση μου, οπότε πιστεύω πως θα επανέλθω γρήγορα. Ήδη έχω ξεκινήσει προπονήσεις μου, αλλά εδώ και εδώ κρατάω ένα ερωτηματικό, γιατί η απάντηση της Ομοσπονδίας ακόμα και σε μένα και στον αδερφό μου και στον Σωτήρη τον Μπρέντα, που είμαστε 3 αθλητές με διεθνείς διακρίσεις και παγκόσμια μετάλλια, ήταν πως ουσιαστικά μας είπαν ότι δεν υπάρχει εθνική ομάδα και θα βγει μετά το Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να προπονηθούμε κάτω από την σκέπη της Ομοσπονδίας. Οπότε και αυτό το βάρος πρέπει να το επιβαρυνθούμε εμείς, το οικονομικό κόστος ή ο σύλλογός μας, που καλώς ή κακώς δεν είμαστε ποδοσφαιρική ομάδα. Ερασιτεχνικό σωματείο είμαστε, οπότε δεν μπορούμε να ζωρίσουμε κι άλλο το σύλλογό μας. Έχουμε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα τον Οκτώβριο, έχουμε διεθνείς διοργανώσεις, ξεκινάνε τα παγκόσμια κύπελλα, αλλά σε όλα αυτά υπάρχει ένα ερωτηματικό, γιατί τα προβλήματα και όλα αυτά που έχουν προκύψει πρέπει να λυθούν άμεσα. Γι' αυτό, όπως είπα και πριν, ελπίζω και πιστεύω πως και ο Υφυπουργός θα παρέμβει άμεσα, γιατί όταν οι αθλητές δεν μπορούν ούτε καν να προπονηθούν, προσπαθούν κάποιοι παράγοντες που είναι μέσα στην Ομοσπονδία να μας κάνουν να μην μιλάμε, να μην έχουμε άποψη. Ουσιαστικά δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει να είμαστε. Σας θέλουν άβουλα όντα, έτσι. Αυτό περιγράφεις. Ακριβώς. Δυστυχώς δεν μπορεί να πάει το άθλημα μπροστά. Πάμε πολλά χρόνια πίσω και καλώς ή κακώς οι ξένες χώρες εξελίσσονται, έχουν τους αθλητές τους στον αφρό, να το πω έτσι, τους παρέχουν τα πάντα, κοιτάνε μέχρι και την ψυχολογική υποστήριξη των αθλητών τους για να είναι καλά. Εμείς έχουμε φτάσει στο σημείο να ασχολούμαστε 70% με όλα τα υπόλοιπα, με όλα αυτά που δεχόμαστε, με όλα αυτές τις επιπλήξεις, τις τιμωρίες, τις αρνητικές απαντήσεις, και να ασχολιόμαστε με το άθλημά μας κατά πολύ μικρό ποσοστό. Αντί να αφαιθεί τα περίσπαστη, να ασχοληθείτε μόνο με αυτό. Χρήστο, γάμος, τι γίνεται? Περιμέναμε γάμο μετά τους Ολυμπιακούς. Με σένα και την Ελπίδα, την επιχρόνια γυναίκα της ζωής σου. Όλα έχουν πάει πίσω. Πραγματικά με τον COVID και οι Ολυμπιακοί αγώνες. Θες να κάνεις και μεγάλο πάρτι εσύ, τι να σε κάνουμε? Θέλαμε να κάνουμε ένα γάμο, να καλέσουμε όλους τους ανθρώπους που μας αγαπάνε, να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Δεν περιμέναμε ότι θα γίνουν όλα αυτά, ότι θα πάμε έτσι, και ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα πάει η κατάσταση. Ελπίζουμε να πάει προς το καλύτερο. Σίγουρα είναι μέσα στα σχέδιά μας και περιμένουμε λίγο να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση με τον κορονοϊό και όλα αυτά, τώρα που μπαίνουμε και στο χειμώνα σιγά σιγά, για να δούμε πότε τελικά θα τον κάνουμε. Ξέρεις, τώρα από τη στιγμή που βγήκες προσπαθώ να καταλάβω τι άλλαξες, και πάντα αλλάζεις το look σου, αλλά ήταν πραγματικό το ξανθό μαλλί που έκανες στις ημέρες των αγώνων, ή ήταν κάτι που κρατάει λίγες μέρες? Ναι, ήταν πραγματικό. Ήταν ένα στοίχημα, να το πω έτσι, με τους μικρούς μου αθλητές, οι οποίοι τα είχαν κάνει κι αυτοί έτσι και δεν πίστευαν ότι θα το κάνεις κι εσύ. Εντάξει. Και το χάσανε. Λοιπόν, όλα κατευχήν να σου δίνει αυτό που κάνεις, γιατί το κάνεις μόλις στην καρδιά, μόνο χαρές, να μην υπάρχει καμιά στεναχώρια,
Γιατί αυτό μόνο ανασταλτικά μπορεί να λειτουργήσει σε έναν άνθρωπο που κάνει πρωταθλητισμό, να του χαλάσει τη διάθεση, να του κόψει από την όρεξη, από το πάθος, όλα να πάνε κατευχήν από εδώ και πέρα και να ξανανεύει στο πρώτο σκαλί και να ξαναφορέσεις χρυσά στο στήθος σου και να ακουστεί ο εθνικός ύμνος που έχει ακουστεί τόσες φορές χάρη σε εσένα για όλους τους Έλληνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ θέλω να ευχηθώ. Εδώ θα τα πούμε και μόλις έρθεις Βόλο, Χρήστο. Καλή αρχή και θα τα πούμε και από κοντά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.